Γεια σας αγαπητοί φίλοι, φαίνεται ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε προχωρούν σε ένα βήμα που πραγματικά θα προκαλέσει επεισόδια στην Τουρκία, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα μέσα, τα φύλλα προσκύμενα στο καθεστώς Ερντογάν, αλλά και γενικότερα στο τουρκικό πολιτικό κατεστημένο, επιβεβαιώνει η πανίσχυρη πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, η ισχυροτέρα του πλανήτη US Air Force την αποστολή UAV μη επανδρομένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper στην Ελλάδα είναι πανίσχυρα, είναι οπλισμένα UCAV. Αυτά θα πάνε στη Λάρισα ένα βήμα από το Αιγαίο αναβαθμίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο την Αμερικανική παρουσία στην χώρα μας. Ελλάδα και Αμερική μετά την υπογραφή της ε, αναθεωρημένης MDCA είναι στενά συνδεδεμένοι σύμμαχοι και αυτό φυσικά προκαλεί την αντίδραση της Τουρκίας που αν διαβάσουμε τις δηλώσεις του Ερντογάν, των Υπουργών του και των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης βλέπουν τους Αμερικανούς και την παρουσία τους εδώ ως εχθρούς. Ξεκάθαρα σε κάθε περίπτωση 21 εκατομμύρια δολάρια ή αναβάθμιση έχει γίνει ήδη και έχουν ολοκληρωθεί πριν λίγες εβδομάδες οι εργασίες έχουν κατασκευαστεί διάδρομοι, έχουν κατασκευαστεί υπόστεγα ειδικά για τα υπερσύγχρονα οπλισμένα drones MQ-9 Reaper και έτσι θα είναι έτοιμα να τα αναμένουν λίαν συντόμως. Σε κάθε περίπτωση υπήρξαν και πληροφορίες ότι υπήρξε και άφηξη τον περασμένο μήνα. Θα τα δούμε, αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο η στρατιωτική παρουσία της Αμερικής. Τρία τα μηνύματα στήριξης προς την Ελλάδα. Ε, μήνυμα ότι η Τουρκία έχει περάσει ήδη σε δεύτερη μοίρα όλα τα κρίσιμα οπλικά συστήματα και μέσα έρχονται πλέον στην Ελλάδα έχει ανατραπεί υπέρ της αγκύρας ισορροπία στην βοήθεια και σημασία που έδιναν οι Αμερικανοί έδιναν 60 στην Τουρκία 40 στην Ελλάδα αυτό έχει αντιστραφεί έχουν αντιστραφεί οι όροι φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτό το 40 πρέπει να συνεχιστεί σε ένα αυταρχικό καθεστώς που καταπιέζει τους πολίτες του τους ίδιους και εισβάλλει και απειλεί τα γειτονικά κράτη. Είδαμε πως διώκεται ο ίδιος ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκ Εκρέμ Μάμογλου. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική πληροφορία. Αναμένουμε περισσότερα και θα σας ενημερώσουμε. Πληροφορίες πήραμε για αυτό το σημαντικό θέμα από το αγαπητό defense Pavla